σήμερα ήρθα να γνωρίσω την Κύπρια Performance Αναστασία Χατζηγεωργίου, όπου έχει δουλέψει στην Disneyland στο Παρίσι. Αναστασία μου, χαίρομαι πάρα πολύ για τη συζήτησή μας σήμερα. Θα σε πάρω αρκετά χρόνια πίσω. Πώς προέκυψε το μουσικό θέατρο? Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω που βρίσκεστε εδώ. Είναι τιμή μου. Το μουσικό θέατρο ξεκίνησε από πάρα πολύ μικρή. Αρχικά, εννοείται πως το μουσικό θέατρο χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες. Είναι ο χορός, το τραγούδι και το θέατρο. Το χορό το ξεκίνησα από την ηλικία πολύ πολύ παλιά, από τα 3 μου χρόνια. Θυμάμαι, αρχίσαμε μπαλέτο, μοντέρνο, κλακέτες κλπ. Τα γνωστά. Στη συνέχεια με το τραγούδι, στα 12 μου χρόνια περίπου. Πιο πολύ το κλασικό τραγούδι. Και τελικά κατέληξα και στο θέατρο, πολλά χρόνια πιο μετά άργησα λίγο να πάω στο θέατρο. Λίγο έτσι κάπου στα 15, κάπου εκεί, λίγο πριν να τελειώσω το σχολείο. Η πιο μεγάλη αγάπη από τα τρία ποια είναι? Καλά, με βάλεις μεγάλο δίλημα τώρα, αλήθεια, γιατί αγαπώ και τα τρία εξίσου το ίδιο. Θα έλεγα ίσως το τραγούδι, αλλά και ο χορός. Εντάξει, το θέατρο δεν φεύγει ποτέ, δηλαδή αν δεν υπάρχει το θέατρο υποκριτική, δεν μπορείς να βγάλεις ένα musical. Οπότε θα έλεγα ίσως το τραγούδι. Πώς προέκυψε να εργοδοτηθείς από την Disneyland? Εντάξει, η Disney είναι μια τεράστια εταιρεία. Χάρηκα πάρα πολύ. Ήταν ένα όνειρο για μένα, τέλος πάντων, να πάω εκεί. Και προέκυψε πρώτα, αφότου τελείωσα τις σπουδές μου και δούλεψα στην Αγγλία, είχα αποφασίσει να έρθω για ένα χρόνο στην Κύπρο το 2015. Τότε είχα δουλέψει εδώ σε κάποιες σχολές, είχα κάνει κάποιες παραστάσεις, αλλά αποφάσισα ότι δεν ήταν αρκετό για μένα. Ήθελα να ξαναεπιστρέψω στο εξωτερικό. Και έτσι ήταν εκεί που έκανα την ακρόαση για την Disneyland. Είχαμε κανονικό training, εξαρτάται τι χαρακτήρες κάνεις. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε πάρα πολλά, γιατί υπογράψαμε για κάποια συμβόλαια. Όμως, σίγουρα, για να υποδηθείς ένα χαρακτήρα και να μιλήσεις σωστά στον κάθε τουρίστα που θα έρθει, στο κάθε παιδάκι, πρέπει να ξέρεις κάποια πράγματα. Οπότε είχαμε ένα training περίπου για ένα μήνα, θυμάμαι, αλλά και περισσότερο σε κάποιες συγκεκριμένους χαρακτήρες, αλλά και για τις παρελάσεις, τις παραστάσεις. Και εκεί, εντάξει, βλέπεις ότι υπάρχει πολλή δουλειά και πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός στο τι λες, για να μην χαθεί η μαγεία. Κάποιοι ήταν έτσι λίγο πιο, πούμε, με φορέματα. Κάτι πάμε να καταλάβουμε. Ναι. Κάποιοι άλλοι ήταν μέσα στις παρελάσεις, δηλαδή χόρευαν μπροστά, π.χ. ήμουν αντιμένη με διάφορες ενδυμασίες, είτε στο Halloween, στα Χριστούγεννα είχαμε διαφορετικές ενδυμασίες, ακόμα και το καλοκαίρι, οπότε ήταν όλα, είχαν μια πινελιά έτσι από την κάθε εποχή. Υπάρχουν αυστηροί κανόνες που πρέπει να ακολουθείτε? Καλά, σίγουρα. Δεν πρέπει να σπάζεις κάποιους κανόνες. Καταρχάς, δεν πρέπει να λες, να μιλάς ποτέ για το δικό σου εαυτό, τον προσωπικό σου Αναστασία δηλαδή. Πρέπει πάντοτε να απευθύνεσαι σαν ο ίδιος ο χαρακτήρας. Επίσης, ποτέ δεν πρέπει να σπάσεις τη μαγεία, ό,τι και να γίνει, πάντα κρατάς το χαρακτήρα σου. Είναι σαν μια κανονική δουλειά, όμως έχει κάποιες μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να προσέξουμε για να μην χαθεί όλο αυτό. Θέλω να μας πεις ένα περιστατικό εν ώρα εργασίας που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Η αλήθεια, είχα ένα που μου έχει μείνει πάρα πολύ στο μυαλό. Ήταν ένα παιδάκι που είχε μία ανίατη ασθένεια, δυστυχώς. Είναι λίγο λυπηρό, αλλά την άλλη ένιωσα τόση χαρά που το είδε αυτό το παιδί. Είχε έρθει, το αγκάλιασα, μιλήσαμε, γενικά κάναμε το interaction με το χαρακτήρα. Και στο τέλος του meet and greet ήρθε η μαμά του και με αγκάλιασε και μου λέει «Σε ευχαριστώ πάρα πολύ». Ήταν κάτι υπέροχο για μένα που κάνεις αυτό στο παιδί μου. Της λέω χαρά μου και μετά μου λέει δεν θέλω να χάσω το παιδί μου. Εκείνη τη στιγμή εγώ προσπαθούσα να συγκρατήσω τα δάκρυά μου, γιατί ξέρεις, σε βλέπει τόσος κόσμος εκεί, δεν θέλεις να φανείς ότι χάνεις το χαρακτήρα, ότι δεν είσαι αυτός ο θαραλέος ήρωας, ο δυνατός ήρωας, ο δυναμικός. Οπότε εντάξει, εκεί προσπάθησα πολύ να συγκρατήσω τα δάκρυά μου, αλλά ήταν μια στιγμή πολύς ευγνωμοσύνης για μένα, γιατί εντάξει, είσαι κοντά σε άτομα που σε έχουν ανάγκη. Το παιδάκι δεν σου είπε κάτι? Θυμούμαι, ήταν από την Αγγλία. Νομίζω μου είχε πει ότι με αγαπά πολύ, ότι είμαι η ηρωίδα, ξέρεις που αγαπά πιο πολύ. Με αγκάλιασε. Ήταν πολύ τρυφερή στιγμή. Ήταν μικρό παιδάκι, δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά εντάξει, προσπάθησα να του φτιάξω τη διάθεση όσο μπορούσα εκείνη τη στιγμή. Χορέψαμε, τραγουδήσαμε. Ήταν κάτι έτσι πολύ μοναδικό που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Πόσο καιρό έχεις έρθει στην Κύπρο?
Έχει τώρα περίπου 2-2,5 χρόνια που έχω έρθει στην Κύπρο. Και να πούμε και τι ετοιμάζεις αυτό το διάστημα. Ναι, αυτή τη στιγμή δουλεύω με τους Point 2, τη θεατρική ομάδα Point 2 στο Warehouse 612, που βρίσκεται κοντά στη βιομηχανική περιοχή της Παλουριώτισσας. Και ετοιμάζουμε το Κλάμα Βγήκε από τον Παράδεισο, τον Ρέπα Παπαθανασίου. Είναι μια φοβερά ξεκαρδιστική κωμωδία, παροδία, δηλαδή σατιρίζουμε πάρα πολύ τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Είναι μια ιστορία γεμάτη κακουχίες, πόνο και δάκρυα. Και το πιο έτσι, συναρπαστικό που γίνεται στην παράσταση είναι ότι οι θεατές θα βρίσκεστε στο κέντρο, δηλαδή στη σκηνή που θα παίζαμε εμείς αρχικά, και εμείς θα παίζουμε σε τρεις διαφορετικές σκηνές. Οπότε αυτές οι σκηνές θα αλλάζουν και είναι σαν να λαμβάνει μέρος και το κοινό μέσα στην παράσταση, που είναι, ξέρετε, πρωτάκουστο, είναι λίγο διαφορετικό. Το Κλάμα Βγήκε από τον Παράδεισο θα είναι στις 29 Οκτωβρίου μέχρι και στις 12 Δεκεμβρίου. Διδάσκεις και στο εργαστήριο, να μας πεις. Στο Young Performers Theatre της Μέρης Μπεγιάζη, ναι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, είναι μια εξαιρετική συνεργάτητα η Μέρη Μπεγιάζη, φοβερή στη δουλειά της, έχει πάρα πολύ πάθος και αγαπά αυτό που κάνει, φαίνεται καθημερινά που τη ζω. Και τελευταία είχαμε, πρέπει να πω, μία συνάντηση με τη Σία Κοσκινά, η οποία είναι, για όσους δεν ξέρουν, είναι μία εξαιρετική performer, η οποία έχει ιδρύσει την πρώτη επαγγελματική σχολή musical theater στην Ελλάδα. Η ίδια της είχε έρθει και Κύπρο να μας επισκεφθεί. Έχουμε το δικό της syllabus, δηλαδή που τα παιδιά μας μπορούν να λάβουν μέρος σε εξετάσεις και στη συνέχεια όταν πάρουν τα 5 διπλώματα μπορούν να φοιτήσουν στη σχολή της χωρίς καμία ακρόαση. Δηλαδή περνούν κατευθείαν στο να σπουδάσουν τα 3 έτη που έχει στο μουσικό θέατρο εκεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πιστεύω αυτό. Τηλεόραση είναι ένα από τα σχέδια σου? Η τηλεόραση σίγουρα θα με ενδιέφερε. Εντάξει, τώρα επειδή είμαι αφοσιωμένη στο θέατρο πιο πολύ και στην σχολή, είναι κάτι που θα με ενδιέφερε. Ίσως πιο πολύ σε σειρές εποχής, κάτι έτσι λίγο πιο. Μ' αρέσουν πιο πολύ αυτές οι σειρές σε σχέση με πιο μοντέρνες εκδοχές, που δεν θα έλεγα όχι και πάλι, αλλά είναι σίγουρα κάτι που θα με ενδιέφερε στο μέλλον. Για το τέλος, ποιο είναι το μεγαλύτερο σου όνειρο? Wow, το μεγαλύτερο μου όνειρο. Πρώτα απ' όλα, πάντοτε πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό όλοι μας να έχουμε την υγεία μας, να είμαστε ευτυχισμένοι. Το όνειρο μου είναι πάντοτε να είμαι υγιής και ευτυχισμένη, να έχω δίπλα μου ανθρώπους που με αγαπούν και τους αγαπώ. Αλλά το μεγαλύτερο μου όνειρο ίσως να ήταν να ασχοληθώ και πιο πολύ με τις θεραπευτικές τέχνες και να εξελιχθώ και ακόμα πιο πολύ στη σκηνή, στο θέατρο, δηλαδή να παίξω σε ακόμα πιο μεγάλες παραστάσεις. Εγώ να σου ευχηθώ τα καλύτερα και χάρηκα πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά.